Λοιπόν, όσοι παρακολουθείτε τα δημοσιεύματα, κυρίως του εξωτερικού, θα έλεγα των ΗΠΑ, μέρα παραμέρα έχουν αναφορές σε αυτά τα σκευάσματα που δημιουργήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για διαβητικούς και τα χρησιμοποιούν όλοι χωρίς συνταγή για να αδυνατήσουν. Όλο αυτό επειδή πλησιάζοντας το καλοκαίρι το βλέπω να επανέρχεται αυτή τη φρενίτιδα που τη βλέπαμε και πέρυσι, σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο για όλους μας να ακούσουμε από έναν ειδικό περί τίνος πρόκειται, να βάλουμε τα πράγματα στις κανονικές τους διαστάσεις και αν εκεί έξω υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει καταφύγει σε αυτή τη μέθοδο να γνωρίζει και ενδεχόμενους κινδύνους. Ο καθηγητής ο κύριος Χρούσος, που είναι ενδοκρινολόγος αλλά και καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, τι κάνετε. Ερχόμαστε πάλι στο ίδιο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι δεν μας αφήνουν ούτε τα ξένα μέσα να ξεχάσουμε, γιατί μέρα παραμέρα έχουμε κάποιες δηλώσεις αστέρων του κινηματογράφου που εξηγούν, ας πούμε, τη δική τους εμπειρία. Άρα με κάποιο τρόπο νομιμοποιούν στη συνείδηση των πολλών τη χρήση άκρητα τέτοιων σκευασμάτων. Γι' αυτό ζήτησα τη βοήθειά σας. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω, οι μόνες ενδείξεις που έχουν τα φάρμακα αυτά, τα οποία είναι εξαιρετικά, δεν πρόκειται για άσχημα φάρμακα, ούτε πολλές επιλογές έχουν, είναι ο διαβήτης τύπου 2, των ενήλικων δηλαδή, και οι καρδιοπάθειες. Ιδίως άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανεπάρκεια καρδιακή. Α, είναι φάρμακα και για την καρδιά, δεν το γνώριζα. Βεβαίως. Οι ενδείξεις είναι αυτές, οι ιατρικές. Όμως, πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα επίπεδα της παχυσαρκίας, της νοσηρής παχυσαρκίας, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα μεταβολικά, θα μπορούσαν να βελτιωθούν παίρνοντας τέτοια φάρμακα. Αλλά δεν είναι ότι παίρνεις το φάρμακο και τελείωσες. Χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζεται όσο παίρνεις το φάρμακο να κάνεις άσκηση, διότι το φάρμακο ελαττώνει όχι μόνο το λίπος, αλλά ελαττώνει και τη μυϊκή μάζα. Συνεπώς, και επίσης χρειάζεται να έχεις και καλή υγιεινή διατροφή παράλληλα. Συνεπώς, είναι καλά τα φάρμακα αυτά, για το διαβήτη και την καρδιοπάθεια συνδεδειγμένα. Η γνώμη μου είναι ότι άνθρωποι με νοσηρή παχυσαρκία μπορούν να τα πάρουν για το καλό τους. Από μόνοι τους όμως, κύριε καθηγητά, ή όχι, να πάνε σε ένα... Όχι, γιατρού. Ξέρετε όμως ότι πολλούνται και ελεύθερα. Όποιος θέλει... Δεν πρέπει να τα παίρνει κανείς ελεύθερα, τα παίρνει έτσι χωρίς να υπάρχει κάποιος που να τα ξέρει τα φάρμακα αυτά και να τους καθοδηγεί. Να σας ρωτήσω και για τις πιθανές παρενέργειες. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά μπήκαν στη ζωή μας ημών των πολιτών. Εσείς οι επιστήμονες ενδεχομένως την έρευνα την παρακολουθείτε εδώ και δεκαετίες. Αλλά εμείς τα μάθαμε και είδαμε να δημιουργείται, ας πούμε, και μια φρενίτιδα γύρω από αυτά πριν από 1-2 χρόνια. Ξέρουμε τι μπορεί να προκαλούν σε ένα βάθος χρόνου αυτά τα φάρμακα. Κοιτάξτε, αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου αυτή η κατηγορία φαρμάκων στους διαβητικούς για αρκετά χρόνια. Και οι επιπλοκές που έχουν είναι λίγες σχετικά. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι όταν τα πρωτοπάρεις ότι κάνουν ναυτήρα και έμετο. Και αυτό κανείς να πάρει σιγά-σιγά να το συνηθίσει ο οργανισμός. Το δεύτερο είναι ότι αν έχεις πέτρες στη χολή, μπορεί να, επειδή καθυστερεί η υποχέτευση, η παροχέτευση μάλλον της χολής, μπορεί να πάθει κάποιος παγκρατίτιδα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει με τη χώρα. Δεν τα δίνουμε τα φάρμακα αυτά έτσι στον αέρα. Χρειάζεται ειδικός να τα... Ειδικός ενδοκρινολόγος συνήθως. Συνήθως είναι ενδοκρινολόγοι που τα ξέρουν αυτά. Μάλιστα. Αλλά τώρα αρχίσαν και τα δίνουν και οι καρδιολόγοι. Επειδή και φυσικά μας εξηγήσατε. Διάβητολόγοι. Ναι. Κύριε καθηγητά, τι λέτε σε κάποιον ο οποίος λέει έχω λίγα, δεν είμαι στα επίπεδα νοσηρής παχυσαρκίας, σε καμία περίπτωση έχω να χάσω λίγα κιλά και επιλέγω αυτό ως εύκολο δρόμο. Τι λέτε σε έναν άνθρωπο? Όντως διευκολύνουν αυτά τα φάρμακα εάν τα πάρει σωστά. Αυτή τη στιγμή λέω ότι δεν υπάρχει αρκετό για να το πάρουμε για να πάμε στην παραλία για το μπάνιο. Το χρειάζονται άλλοι άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη πραγματικά. Όμως με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται και τα φάρμακα αυτά. Δηλαδή σε 1-2 χρόνια θα έρθουν και στην Ελλάδα καλύτερα φάρμακα από αυτά που κυκλοφορούν τώρα. Συνεπώς εγώ θα περίμενα στη θέση τους. Και σίγουρα δεν θα έπαιρνα κάτι τέτοιο χωρίς να με παρακολουθεί κάποιος ειδικός. Μάλιστα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ γιατί είστε πολύ συγκεκριμένος για άλλη μια φορά για αυτό το θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.